Ξεκινάμε. Και αναμονή των συγγενών. Και αναμονή. Και αναμονή των συγγενών. Ένα χώρο ο οποίο τελευταία φορά που κάποιο ενδιαφέρθηκε για αυτό το χώρο, ποτέ ήταν. Εξ αρχή είναι έτσι όπω. Εξ αρχή είναι έτσι. Αρχή γενομένη. Μάλιστα. Προχωράμε. Εδώ πέρα, κύριε Αρνατάκη, είναι οι χώροι στους οποίους... Το γραφείο του γιατρού. Είναι οι χώροι όπου εσείς έρχεστε για να κάνετε την αιμοκάθαρσή σας, να κάνετε τη θεραπεία σας κλπ. Βεβαίως. Αυτές είναι οι τουαλέτες σας. Και τις έχουν φτιάξει τώρα στο αέρα. Δεν ήταν έτσι. Ήταν πολύ... Ήταν σε χειρότερη κατάσταση και τώρα τις έχουν... Μετά από ενέργειες και ρούχους στο φακάκι φτιάχτηκαν οι τουαλέτες. Υπάρχει φρεάτιο. Εδώ είναι ένα φρεάτιο. Το κάθε μηχάνημα έχει φρεάτιο. Υποχρεωτικά. Ο αιμοκαθαριζόμενος κάνει την ορολογική του τύπου αιμοκάθαρση. Την πρώτη μέρα που ήρθε εδώ η μονάδα, προσπαθεί ο κ. Μαυρικάκης, ο γιατρός της μονάδας, και διευθυντής να μεταφερθεί μονάδα στο νοσοκομείο. Στον χώρο της. Εδώ και 25 χρόνια. Εδώ και 25 χρόνια. Ναι, και πάνω. Είχατε και κρούσμα. Βεβαίως. Πριν 15 μέρες. Πριν 15 μέρες. Να μας πείτε μερικές κουβέντες. Ήρθαμε εδώ με το παιδί, του κάναμε ένα καρδιογράφημα, δεν ένιωθε καλά, βγήκε υποτίθεται καλά το καρδιογράφημα. Ένιωσε κάποια αδιαθεσία να πάει στην τουαλέτα. Πήγε στην τουαλέτα, ήρθε, έχασε το κρεβάτι, είπα να ανακοπεί του. Οι νοσηλεύτερες αμέσως από πάνω, ο γιατρός αμέσως από πάνω. Τι φταίει δεν ξέρουμε. Καρδιολόγος έγινε. Καρδιολόγος έγινε. Ναι, με ήρθε. Αλλά από το νοσοκομείο να έρθει εδώ κάποιος καρδιολόγος ή κάποιος παθολόγος που ήρθανε. Ήρθανε. Μάλιστα. Δεν θέλει κάποιο χρόνο. Κάποιο χρόνο. Πολύτιμο χρόνο. Για ένα ασθενή, βεβαίως. Εάν ήταν μέσα στο νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή μπορούσε να ζει. Λέμε, δεν είμαστε γιατροί, δεν ξέρω. Δεν είναι το μόνο περιστατικό. Έτσι, προσωπικά έχω τύχει μεγάλης ηλικίας γυναίκα να πεθάνει απέναντί μου. Και να τα βλέπω όλα αυτά, να χάνεται η αξιοπρέπεια της γυναίκας, διότι μια στιγμή δεν υπήρχε ούτε καν παραβάν στην μονάδα, από ό,τι λέγανε έπρεπε να πληθούν. Και βλέπεις απέναντί σου μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας. Να εξωτελίζεται κυριολεκτικά, να την έχουν εγκρίσει, να είναι απάνω τις 5 γιατροί προκειμένου να τη σώσουν. Κυρίως για αυτήν, αλλά και για τους υπόλοιπους ασθενείς, δεν νομίζω ότι κάνει την καλύτερη εντύπωση. Και είναι πολύ κρίμα για αυτή τη μονάδα, διότι διαθέτει ένα εξαιρετικό προσωπικό και εξαιρετικούς γιατρούς, οι οποίοι δεν νιχάνουν συμπαράστασης από κανένα. Μάλιστα. Από κανένα. Και πάντα με δικές τους δυνάμεις προσπαθούν να έχουν τη μονάδα σε πλαίσια ηλικίας. Εμείς είχαμε άλλο ένα κρούσμα, μάλλον ένα ασθενή. Φύγαμε και πήγαμε στα Καλέσα Βενιζέλιο Πανεπιστημιακό και κάναμε καθάριση. Γιατί είχε μολυνθεί η γραμμή, τα νερά, δεν ξέρουμε τι. Μάλιστα. Πού ξέρουμε εμείς αν μέσα στα νερά αιωρούνται και εκεί κατσαρίδες ή οτιδήποτε άλλο είναι. Δεν το γνωρίζουμε, δεν ξέρω. Αυτά υποτίθεται πρέπει να είναι αποστηρωμένα, πρέπει να είναι. Από τι συναζήτηκε αυτός ο άνθρωπος.